Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συμπληρώνονται 2 χρόνια πανδημίας τούτες τις μέρες και η χώρα μας τρινεί ήδη πάνω από 24.000 νεκρούς. Ένας απολογισμός που μπορεί να συγκριθεί μόνο με απολογισμό πολέμου. Τα πανδημικά κύματα, ολοένα και πιο δυνατά, ολοένα και πιο φωνικά, διαδέχονται το ένα το άλλο. Η διασπορά του ιού, ουσιαστικά ανεξέλεγκτη, βρίσκει πρόσφορο έδαφος στο συνωστισμό των δημόσιων συγκοινωνιών, στους μεγάλους χώρους δουλειάς με υγειονομικά πρωτόκολλα στα μέτρα της εργοδοσίας, βρίσκει πρόσφορο έδαφος και στα σχολεία της χώρας, τα οποία λειτουργούν εν τέλει με χειρότερους όρους συνάθρησης μαθητών, ακόμα και από αυτούς που υπήρχαν πριν από την πανδημία, αν υπολογίσουμε και τις συγχωνεύσεις τις πρόσφατες που έγιναν φέτος, μέσα στην πανδημία. Η μονότονη επίκληση από την κυβέρνηση της ατομικής ευθύνης και το βολικό άλοθη που θαρρεί ότι βρίσκει στις αντιεπιστημονικές και ανορθολογικές αντιλήψεις και στάσεις μιας κοινωνικής μειοψηφίας, δεν μπορεί πια να κρύψει και δεν κρύβει τις δικές της βαρύτατες ευθύνες στην επικίνδυνη διαχείριση της πανδημίας. Τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν πια στα όρια τους και με λιγότερο προσωπικό από ό,τι στην αρχή της πανδημίας. Το υγειονομικό και το υπόλοιπο προσωπικό τους κυριολεκτικά εξουθενωμένο. Σε όλες τις δημόσιες δομές της υγείας καμιά πραγματική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με άμεσες και μόνιμες προσλήψεις. Συμβάσεις που κάθε τόσο λήγουν, συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού από κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία, μια ερήμωση, μια υγειονομική ερήμωση κυριολεκτικά της ελληνικής επαρχίας συνθέτουν το τοπίο της δημόσιας υγείας στη χώρα μας. Στον αντίποδα, με τη φροντίδα της κυβέρνησης, οι μέτοχοι των μεγάλων ιδιωτικών μονάδων της υγείας αυγατίζουν συνεχώς τα κέρδη τους, φτάνοντας να κάνουν μέχρι και διαλογή ασθενών. Και αυτό η κυβέρνηση, χωρίς να ντρέπεται, το λέει επίταξη. Βέβαια εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια άλλη προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκλεισε στην ίδια πόλη, τη Θεσσαλονίκη, πριν λίγα χρόνια, 2 ολόκληρα παρακαλώ νοσοκομεία, την Παναγία στην Καλαμαριά και το νοσοκομείο λοιμωδών νοσημάτων στη Θεσσαλονίκη, όπως και στην Αθήνα, με την απίστευτη μάλιστα τότε δικαιολογία ότι τα πανδημικά, λέει, έλεγε τότε νοσήματα, τα λοιμώδη, ανήκουν πλέον, έλεγαν τότε, στο παρελθόν. Τα νοσοκομεία λοιπόν αυτά της Θεσσαλονίκης και καμιά δεκαριά ακόμα σε όλη τη χώρα, ως γνωστόν, παρέμειναν κλειστά και με την κυβέρνηση φυσικά του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζουν και μέχρι τώρα να ρημάζουν. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την επικίνδυνη για τις λαϊκές οικογένειες εν τέλει πραγματικότητα, η κυβέρνηση φέρνει σήμερα στη Βουλή με πολλά ταρατατζούμ, όπως βλέπουμε, τη σύμβαση με το Ίδρυμα Νιάρχου για την ίδρυση ενός παιδιατρικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, που τόσο έλειπε και τόσο λείπει από την πόλη και όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Κι όμως, όπως θα δούμε, αυτή η κοινωνική ανάγκη ενός τέτοιου νοσοκομείου διαστρεβλώνεται και όπως και όλες, άλλωστε, οι υπόλοιπες κοινωνικές ανάγκες στο καπιταλιστικό σύστημα εμπορευματοποιείται και αυτή και μετατρέπεται σε ένα ακόμα πεδίο επιχειρηματικότητας ιδιωτικής ή κρατικής. Λίγη σημασία έχει. Δεν θέλουμε να σταθούμε και πολύ στα χουβαρνταλίκια διαφόρων επιφανών εκπροσώπων του ελληνικού κεφαλαίου, ιδίως του εφοπλιστικού, με ευεργεσίες αλλά και άμεση εμπλοκή από τον πολιτισμό μέχρι και την υγεία αλλά και την παιδεία. Χουβαρνταλίκια βέβαια που κόβονται όμως αμέσως όταν οι εργάτες τους διεκδικήσουν ακόμα και μια μικρή αύξηση στο μισθό τους, βάζοντας παραδείγματος χάρη τους ναυτεργάτες να δουλεύουν στα καράβια τους χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα. Όλοι αντιλαμβάνονται ασφαλώς τα
ιδεολογικά ωφέλη τέτοιων ενεργειών στη χειραγώγηση της κοινωνικής πλειοψηφίας για τα ευρύτερα συμφέροντα της κυρίαρχης αστικής τάξης της χώρας μας. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Συγκρός μνημονεύεται κυρίως ως εθνικός ευεργέτης και όχι ως πρωταγωνιστής μαζί με το Σερπιέρι στη λαιλασία των λαϊκών εισοδημάτων μέσω του χρηματιστηρίου στα λαβρεωτικά του 19ου αιώνα. Έμεινε στην ιστορία ως ευεργέτης. Αρκετοί πάλι ίσως να σκέφτονται, και με το δίκιο τους, ότι όλοι αυτοί οι περιόνιμοι εφοπλιστές και βιομήχανοι επιστρέφουν απλώς πίσω ένα μικρό, τόσο δα κομμάτι από αυτό που άρπαξαν από την ταξική εκμετάλλευση του λαού και τα σκανδαλώδη προνόμια που απολάμβαναν και απολαμβάνουν από το ελληνικό αστικό κράτος. Οι φοροαπαλλαγές τους άλλωστε βρίσκονται εδώ και 70 τόσα χρόνια σε όλα τα συντάγματα του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Και ένας ολόκληρος πακτολός μάλιστα δισεκατομμυρίων τους περιμένει τώρα στο νέο Ταμείο Ανάκαμψης. Εκτός από όλα αυτά, που ισχύουν βέβαια στο ακέραιο, με τη σημερινή σύμβαση του ελληνικού κράτους με το Ίδρυμα Νιάρχος επιχειρείται και κάτι ακόμα, εξόχως αντιλαϊκό. Με εργαλείο τη δωρεά και την ευεργεσία ενός ευαγούς ιδρύματος του κεφαλαίου, επιδιώκεται η μετατροπή του συγκεκριμένου παιδιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης σε μια κανονική επιχείρηση. Αυτό επιδιώκεται και τυπικά με την μορφή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Τώρα, να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και να διαμαρτύρεται γι' αυτό, για αυτή τη νομική μορφή, ο ΣΥΡΙΖΑ που έβαλε στην ανώνυμη εταιρεία μονάδων υγείας το δημόσιο νοσοκομείο της Σαντορίνης το 2016, εδώ ήμασταν, τα θυμόμαστε, αυτό μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το κάνει. Και αυτό δεν έχει άλλη ονομασία από καιροσκοπισμό. Είναι πολύ αργά για δάκρυα στέλα, θα λέγαμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και μαζί με το ΚΙΝΑΛ οι πολιτικοί ιδιοκτήτες. Το ομολογήσατε άλλωστε, μάλλον το διεκδικήσατε με τον εισηγητή σας εδώ από αυτό το βήμα αυτής εδώ της σύμβασης που λέτε τώρα ότι δεν θα ψηφίσετε. Κανονική εμπορική επιχείρηση του Δημοσίου λοιπόν το Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπως είναι και το Παπαγεωργίου στην ίδια πόλη. Κανονική επιχείρηση που θα εξαρτάται ακόμα πιο πολύ από τις δημόσιες, από τις έμεσες, τα ασφαλιστικά ταμεία δηλαδή, και τις άμεσες πληρωμές από το λαό. Και μάλιστα η πλήρης κατοχή, νομή, δικαιώματα δεν θα ανήκουν στο Υπουργείο της Υγείας, αλλά στη διοίκηση του νομικού αυτού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα κριτήρια επιχειρηματικής δράσης, την απροτοπής για την οικονομικά αποδοτικότερη λειτουργία, για την εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, τελειώνω σε λίγο κυρία Πρόεδρε, για την ύπαρξη αλίμονο του Chief Executive Officer, του CEO, του CEO, του διευθύνοντα δηλαδή συμβούλου που κάθε μεγάλη ανώνυμη εταιρεία έχει. Τελικά, αν παραμερίσει κανείς όλη αυτή την απατηλή φλιαρία αυτής της καπιταλιστικής λεγόμενης ευεργεσίας, αυτό που μένει, τι είναι? Είναι ένα νοσοκομείο επιχείρηση με πελάτες τις λαϊκές οικογένειες αυτής της χώρας. Όταν όμως σε μια κοινωνία η υγεία αποτελεί εμπόρευμα, τότε αυτή η κοινωνία δεν μπορεί να είναι ανθρώπινη. Ανθρώπινη κοινωνία σήμερα δεν μπορεί να είναι άλλη από τη σοσιαλιστική κοινωνία, τη μόνη στην οποία η υγεία αποτελεί πραγματικό κοινωνικό αγαθό, το οποίο προσφέρεται ισότιμα και δωρεάν σε όλους. Και αυτό σήμερα είναι εκτός από αναγκαίο και απολύτως εφικτό. Ευχαριστώ.